Όπως λένε οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας, λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ είδαν ένα αυτοκίνητο να παραβιάζει δύο κόκκινα φανάρια και το σταμάτησαν για έλεγχο στη συμφωλή των οδών Καλλιρόης και Βουλιαγμένης. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ο πρώην υπουργός του Πασόκ Κίμωνας Κουλούρης. Οι αστυνομικοί δεν τον αναγνώρισαν και του ζήτησαν τα στοιχεία του. Ο πρώην υπουργός τους είπε ότι δεν είχε μαζί του ταυτότητα και ζήτησε να πάει στο σπίτι την κόρη του που ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο και να πάει αργότερα στο τμήμα. Οι αστυνομικοί αρνήθηκαν και του ζήτησαν να του ακολουθήσει για εξακρίβωση στοιχείων. Τότε, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο κύριος Κουλούρης έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο και χτύπησε τον έναν από τους άνδρες της ομάδας Δίας στο πόδι. Ο αστυνομικός κατέθεσε για το περιστατικό αργά το απόγευμα και ζήτησε τη δίωξη του πρώην υπουργού. Από την πλευρά του, ο κύριος Κουλούρης διαψεύδει ότι αρνήθηκε να του γίνει έλεγχος και ότι χτύπησε με το αυτοκίνητό του τον αστυνομικό της ομάδας Δίας. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα καθαρά ότι δεν έχω τις ταυτότητες μου μαζί μου. Δεν κυκλοφορούμε όλοι με ταυτότητες, νομίζω. Του είπα. Να πάω να αφήσω την κόρη μου και σε 10 λεπτά έρχομαι που μου πείτε. Ο πρώην υπουργός του Πασόκ, του οποίου το δίπλωμα, όπως λέει η αστυνομία, είχε λήξει, παραδέχεται ότι παραβίασε το κόκκινο φανάρι. Το Σωματείο των Ειδικών Φρουρών καταγγέλει προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών περιστατικών και σε υπόμνημα που έστειλε στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, υποστηρίζει ότι ο πρώην υπουργός παραβίασε 4 κόκκινα φανάρια, ότι εξύβρισε τους άνδρες της ομάδας Δίας και ότι δεν οδηγήθηκε στο αυτόφορο παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες περιγράφουν αντίσταση και απήθεια που είναι αυτεπάγγελτα αδικήματα. Από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές γίνονται όλες οι αστυνομικές και δικονομικές ενέργειες που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις και ισχύουν για όλους τους πολίτες, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση ή προνομιακή μεταχείριση. Για οδική συμπεριφορά τώρα, θέμα που άπτεται και του θέματος που παρακολουθήσαμε, θα συζητήσουμε με τον Τάσο Μαρκουίζο, γνωστός σε όλους η Αβέρη. Καλώς ήρθες, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω και εδώ, Τάσο. Ένα σχόλιο καταρχάς για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρες με τη συμπεριφορά του κυρίου Κουλούρη, την οδική συμπεριφορά του κυρίου Κουλούρη. Σωστά. Βέβαια, θα έλεγα για την συμπεριφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Διότι όταν ο κύριος Κίμωνας Κουλούρης έχει κάνει κατά συρροή 4 απόπειρες φόνου, περνώντας 4 κόκκινα φανάρια, μαζί η παρουσία του γιού του, δηλαδή έχει μαζί του το παιδί. Περνάει και. Άκουσα ότι είχε μαζί του το 15χρονο παιδί. Ναι. Ωραία. Και περνάει 4 φανάρια, 2, 1. Κάθε απόπειρα, κάθε πέρασμα κόκκινου φαναριού είναι μία απόπειρα φόνου. Απόπειρα φόνου σε κάποιο ανύποπτο, δηλαδή αν τα παιδιά σου περνάγανε με ένα ποδήλατο, με ένα μηχανάκι, θα πιθανόν να τα είχε σκοτώσει. Έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και απόπειρα θανατώματος του παιδιού του. Και αυτό που με αφήνει άναυδο είναι ότι συζητιέται για το αν τον έπιασαν από το μανίκι να τον βγάλουν έξω και αν κάποια στιγμή σωστά ή λάθος έγινε κάποια μεταξύ τους, δημιουργήθηκε μια διένεξη, αντί όπως. Όπως έγινε από την ώρα που ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Από την ώρα που έχει περάσει το κόκκινο φανάρι. Έχοντας κάνει μια εγκληματική πράξη. Εστιάζουμε σε λάθος θέμα. Είναι εγκληματικός. Δηλαδή. Γιατί το θέμα δεν είναι αν τσακωθήκανε μεταξύ του. Αλλά η οδική συμπεριφορά του. Αλλά το ότι πρώτα απ' όλα έχει κάνει μια εγκληματική πράξη. Ξέρεις, όσο η εγκληματικότητα αντιμετωπίζεται σαν παραβατικότητα, σαν πτέσμα και σαν αταξία, ποτέ δεν θα σοβαρευτούν οι Έλληνες. Έχουμε σοβαρευτεί στο μεταξύ. Όχι, έχουμε επιδεινωθεί. Και μάλιστα έχει παραμεληθεί το θέμα ακόμα περισσότερο από τα τελευταία χρόνια που βρισκόμασταν. Πάρα πολύ λόγω της οικονομικής κρίσης. Διότι οι άνθρωποι πλέον το μόνο που έχουν κάνει focus είναι τα λεφτά τους, το εισόδημά τους, που το οποίο πέφτει και το πορτοφόλι τους. Άρα οδηγούν σκεπτόμενοι τα οικονομικά προβλήματα, δεν παρατηρούν τι συμβαίνει στον δρόμο. Υπάρχει αυτή η αίσθηση πάντως. Οδηγούμε όλοι σαν υπνοτισμένοι μέσα στα αυτοκίνητα. Αυτό που είναι τραγικό είναι ότι οδηγούν, μετακινούνται μηχανικά, ότι το τρομακτικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε διπλασιασμούς και τριπλασιασμούς. Δηλαδή στην Κρήτη έχουν τριπλασιαστεί νεκροί, στη Μυτιλήνη πενταπλασιαστεί. Ενώ έχουν μειωθεί τα ατυχήματα. Έχει μεγαλώσει ο αριθμός των νεκρών, ενώ δεν έχει μειωθεί τίποτα. Απλώς δεν το παίζεται. Γενικότερα σαν μέσα μαζικής. Δηλαδή 2 χρόνια δεν αναφέρονται τα τροχεία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί η αίσθηση του ανύπαρκτου. Δηλαδή, μιλάω σε στρατόπεδα και μου λένε, οικονομική... μα δεν ακούμε τίποτε. Μα... έχει παρασύρει τα θέματα της οικονομίας. Έχεις ναι, δίκιο μόνο, αυτό. Μόνο που μια και με λέμε για την οικονομία, για να κάνω focus σωστό τώρα, ακούω ότι για τα 3 δισεκατομμύρια της μαύρης τρύπας πιθανόν να μην πάρουμε την επόμενη δόση. Για τα 30 δισεκατομμύρια που κοστίζει κάθε χρόνο, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Μας λείπουν τόσα πολλά λεφτά μέσα από την τροχαία ανοησία. Κοστίζει τόσα πολλά λεφτά αυτή η ασυνειδησία που ξεπερνάει τα όρια της οποιασδήποτε λογικής. 30 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο είναι το κόστος μέσα από τα τροχεία, τη ρήπανση του περιβάλλοντος και το τουριστικό προϊόν. Και επειδή άκουσα προηγουμένως γύρω Ανδρεάδη να μιλάει για τουρισμό, λέω ότι αν κοιτάξεις τις αναρτημένες ταξιδιωτικές οδηγίες του εξωτερικού, λένε μην πηγαίνετε στην Ελλάδα, μην οδηγείτε αυτοκίνητο στην Ελλάδα, μην επιβαίνετε σε αυτοκίνητο στην Ελλάδα, διότι είναι τριτοκοσμική χώρα με κακούς δρόμους, κακούς οδηγούς και αν πάθετε ένα τύχημα σε νησί, θα πεθάνετε στο νησί. Αυτό είναι η κουλτούρα του λαού και η κουλτούρα ενός λαού φαίνεται στον δρόμο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ένα τουριστικό προϊόν
Αυτό που είναι η ελπίδα όλων μας, που λέει να έχουμε τουρισμό όλο τον χρόνο στην Ενδοχώρα. Ξέχαστο. Τι θα μπορούσε να γίνει, δεν είναι να θέμα. Να αλλάξει την περιφορά των ανθρώπων και θέμα νομίζω. Κουλτούρας, νοοτροπίας, παιδείας. Δηλαδή. Ναι, παιδείας. Yes, βέβαια, η παιδεία, να μην μπερδευτούμε, δεν είναι ούτε από το σχολείο, ούτε από το. Άκουγα σε ένα πρωινό την κυρία Αρβελέρ να μιλάει στο Μέγα. Και έλεγε ότι πιστεύανε κάποια στιγμή στη Γαλλία, κάποιοι Πριτάνοι, ότι πρέπει να αλλάξει η παιδεία των φοιτητών. Και λέει Αρβελέρ, από το δημοτικό πρέπει να ξεκινήσει. Και λέω εγώ, από το σπίτι πρέπει να ξεκινήσει. Η παιδεία ξεκινάει από το σπίτι. Στο σπίτι ποιος μπαίνει, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Πώς μπορείς να βελτιώσεις την περιφορά των ανθρώπων, βομβαρδίζοντάς τους με χρήσιμες πληροφορίες. Και όχι με άγονες και ανόητες. Και το ανόητος είναι που δεν έχω το νου μου. Αυτό σημαίνει. Λέω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε λοιπόν. Αυτά τα 30, επειδή είναι επίκαιρο το θέμα των χρημάτων, να μπει στη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε, επειδή ακούω σαν πολίτης, έτσι, θα έπρεπε να μην ακουμπιστούν οι χαμηλοί μισθοί, να μην ακουμπιστούν οι συντάξεις, να ανέβουν στο κομμάτι της αξιοπρεπούς επιβίωσης, να φθηνύνουν τα προϊόντα, να υπάρξει κοινωνικό κράτος που πει συγγνώμη, αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, κάποια στιγμή να μην έχεις νοσοκομείο, να μην έχεις δρόμο, να μην έχεις σχολείο, να μην έχεις ένστολη ασφάλεια. Ένστολη ασφάλεια, δηλαδή σε λίγο πρέπει να παρακρατάμε όπλα. Λοιπόν, αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα και αντισταθμιστικά, αντί να έχεις οριζόντια μέτρα κατά παντός πολίτη άδικα, να έχεις κάθετα μέτρα κατά παντός αλήτη. Τι εννοείς κάθε πολίτη, εννοώ ότι όποιος περνάει, ας πούμε, τι έκανε ο κύριος Κουλούρης προχτές, πέρασε ένα κόκκινο φανάρι. Mm-hmm. Το συλλαμβάνεις, να σου πω τι έκανα εγώ. Το συλλαμβάνεις με χειροπέδες διότι έκανε απόπειρα φόνου. Τον στέλνω να κάνει κοινωνικές υπηρεσίες στο ΚΑΤ 4 μήνες να βλέπει τι πάθανε αυτοί που περνάνε με κόκκινο. Τον κάνω αιμοδότη και δωρητή οργάνων. Του παίρνω το δίπλωμα και του βάλω και 20.000 ευρώ πρόστιμο. Παίρνω, θα το ξανακάνει. Και να το δημοσιοποιήσω όμως αυτό. Και να πω ότι το πρόβλημα που συνέβη δεν ήταν που δεν δεχόταν να δώσει την ταυτότητά του, ήταν ότι ήταν εγκληματίας. Και όταν κάποια στιγμή, δηλαδή φαντάσου, αντί να έχει το αυτοκίνητο για να γίνει κατανοητό στους απλούς ανθρώπους, ότι παίρνω ένα όπλο. Και βγαίνω εδώ στο φανάρι και πυροβολώ παρουσία της αστυνομίας. Και έρχεται η αστυνομία και μου λέει: δώσ' μου την ταυτότητά σου. Και λέω: όχι, δεν τη δίνω. Και γίνεται τώρα ένα βαβούρα, λέει ο Ιαβέλης, δεν έδινε την ταυτότητά του στον αστυνόμο και έχει βαρέσει 50 σφαίρες στο κεφάλι των άλλων. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να εξαρτάται και από εσάς πολύ πώς το περνάμε. Και να καταλάβει ο κόσμος δεν είναι τι έκανε ο αστυνομικός. Γιατί δεν δικαιούμαστε να έχουμε άγνοια άγνοιας. Και θυμίζω το βιβλίο του Τάστου Ιαβέρη, όπως είναι γνωστό σε όλους μας. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Λοιπόν. Ξέρεις κάτι, ξεκινάνε όλα από την ανοησία. Όποιος το διαβάσει το βιβλίο αυτό, τι θα μάθει. Θα μάθει να σκέφτεται περισσότερο και θα μάθει τις άγνοιές του και πιθανόν έχοντας καλύτερη αυτογνωσία να γίνει πιο συνετός. Mm-hmm. Πάντως να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε κάνει σωστή διάγνωση σε όλα τα θέματα τα κακά που περνάμε και η σωστή διάγνωση είναι ότι έχουμε μπερδέψει τα συμπτώματα με την αιτία. Δηλαδή, στο κομμάτι των θανατηφόρων τροχαίων, αν ρωτήσεις τι φταίει για τα θανατηφόρα, θα σου πούνε υπερβολική ταχύτητα, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, το να οδηγείς μεθυσμένος. Αυτά δεν είναι αιτία. Αυτό είναι το σύμπτωμα. Η αιτία είναι η λυθιότητα που έχεις, που περνάς με κόκκινο φανάρι, είναι η βλακεία που έχεις που οδηγείς μεθυσμένος, που έχει σαν σύμπτωμα αυτό. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν πρέπει να αντιμετωπίσεις το σύμπτωμα, αλλά την αιτία. Πολύ σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Πάμε σε διαφημίσεις.